Με ένα τέρμα στην έναρξη του παιχνιδιού και ένα στο φινάλε, τα Τρίκαλα στις δύο μοναδικές καλές στιγμές που πραγματοποίησαν πανηγύρισαν την νίκη με 0-2 στο Παγκρίτιο Στάδιο απέναντι στον Εργοτέλη στο πλαίσιο της 17ης αγωνίστικης της Football League. Η αναμέτρηση ξεκίνησε με το χειρότερο δυνατό τρόπο για το συγκρότημα του Τάκη Γκόνια, καθώς οι φιλοξενούμενοι στην πρώτη τους επίσκεψη Σακαρέ του Λαδά κατάφεραν να πάρουν κεφάλι στο σκορ. Ο Γροντής έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά στην καρδιά της άμυνας των Κιτρινόμαυρων και ο Σαχινίδης με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λαδά για το 0-1. Ψύχρεμο τελείωμα για τον πρώην ποδοσφαιριστή του Όφη, ο οποίος έπιασε στον ύπνο τους ποδοσφαιριστές στο Εργοτέλη και πάγωσε στο Παγκρίτιο Στάδιο. Από εκείνο το σημείο ο Εργοτέλης πήρε μέτρα στο γήπεδο και αρχικά απειλήσε με τον Τζέλιο στο 5 το σουτ του οποίου πέρασε out, ενώ στο 9 ο Σταμόπουλος βρήκε από τα αριστερά έξοχα τον Κάιπερς, ο οποίος αστόχησαν ενόχλητος απέναντι στον Αποστολίδη. Ο Εργοτέλης είχε την υπεροχή των κινήσεων και στο 60 το σουτ του Μπουρσέλη αποκρούστηκε με δυσκολία σε κόρνερ από τον Αποστολίδη, ενώ ένα λεπτό αργότερα οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με το σουτ του Γιάννη Τσάνη, το οποίο πέρασε δίπλα από την εστία του Λαδά. Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, τα Τρίκαλα κατάφεραν να φτάσουν σε ακόμα ένα τέρμα, όταν ο Μιλοσάβλεφ έφυγε στην αντεπίθεση, έβγαλε στο Γιάννη Τσάνη και εκείνος με σουτ στο 93 έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λαδά για το 0-2, το οποίο διατηρήθηκε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα από τον διαιτητή Γκοβέση.